Στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε την εισήγησή του για τα τρία τραπέζια, ΙΤ, ένα για την εσωτερική πτυχή, ένα για τις εγγυήσεις με τη συμμετοχή των τριών εγγυητριών δυνάμεων και ένα για τα στρατεύματα χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι συμβαλόμενο μέρος της Συνθήκης Συμμαχίας. Η ασφάλεια από τις εγγυήσεις διαχωρίζεται εκ των πραγμάτων, αλλά διασυνδέεται ταυτόχρονα. Εκείνο το οποίο έχει σημασία υπό την παρούσα σύνθεση, επαναλαμβάνω, είναι ότι σε αυτή την παρούσα σύνθεση μπορούν να συζητηθούν όλες οι πτυχές που πάπτουν του Κυπριακού. Με αυτή την πρόταση ύπρης μεθοδολογίας θα πάει στην άτυπη πενταμερή η ελληνοκυπριακή πλευρά, ώστε η διαδικασία να αρχίσει από τις κεφαλαιώδεις πτυχές των εγγυήσεων, των στρατευμάτων και της διακυβέρνησης. Ο στόχος που έχουμε θέσει, αν θέλετε, είναι πριν το τέλος του έτους να συγκληθεί αυτή η κοινή συνάντηση. Το ίδιο ισχύει και για τη συνάντηση των ηγετών στη Λευκοσία για το θέμα των οδοφραγμάτων, όπως γράφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη νέα επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Με την αποστολή αυτής της επιστολής είναι ουσιαστικά το εφαλτήριο, το έναυσμα και για τις δύο συναντήσεις, για την προετοιμασία και των δύο συναντήσεων. Λέξη προς λέξη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα μέλη του σώματος για όσα διημήφθησαν κατά τα 90 λεπτά του δείπνου, εστιάζοντας στις τοποθετήσεις του Αντώνιο Γκουτέρες σε σχέση με τα δύο επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί η διαδικασία. Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης αλλά και τον κατευνασμό των ανησυχιών των δύο κοινοτήτων στα θέματα ουσίας. Ο στόχος είναι ένας και κοινός, η λύση του προβλήματος. Και μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο πρέπει όλοι να ενώσουμε δυνάμεις και να βάλουμε πάνω απ' όλα το καλό της πατρίδας μας. Πρέπει να γίνουν βήματα και από την ελληνοκυπριακή πλευρά, υποστηρίζει το ΑΚΕΛ, τονίζοντας την ανάγκη για ξεκάθαρη διατύπωση της θέσης για συνέχιση από το σημείο που διεκόπη η διαδικασία. Διότι είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα στο Κυπριακό, μέχρι την διακοπή που έγινε στο Crans Montana, που έχει και ένα διαμορφωμένο πλαίσιο αναφορικά με το που βαδίζουμε. Η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων δηλώνει στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση, όχι όμως εν λευκό, αναμένοντας τις εξελίξεις που θα φέρουν οι επόμενοι μήνες. Ξέρουμε τη στάση της Τουρκίας, γνωρίζουμε τη δική της αδιαλαξία. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε ανεξάρτητα και να θέσουμε κάτω τα δικά μας αιτήματα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για να αποφύγουμε λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Είναι μια πρώτη αρχή. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα. Κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι τα πράγματα κινούνται όπως τα θέλαμε. Δεν φάνηκε να υποστηρίζει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας με την απαραίτητη σαφήνεια της αποφάσης των ΗΠΑ. Η θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου παραμένει σταθερή. Χρειάζεται αλλαγή του πλαισίου λύσης. Παρ' όλα αυτά, το ΕΛΑΜ παρατήρησε ότι σε αντίθεση με την τουρκική πλευρά, η δική μας πλευρά προσήλθε στο Δήπρο με προτάσεις και εισηγήσεις ως προς τη διάρρηξη του αδιεξόδου.